Καλώς ήρθατε στο κλειστό γήπεδο του Τζέρντομ. Lockers εναντίον SKG Sonics. Το τζάμπολ είναι ο Τσαντεκίδης μαζί με τον Μινασίδη. Και η πρώτη επίθεση είναι για τους Sonics, με τους Μιγλή, να δίνει στο Ζόγκου. Τροφίδης μέχρι μέσα, θα κάνει το λάθος. Αλεξανδρής τώρα θα αφήσει την παλό Σιδερίδη. Σιδερίδης περνάει το κέντρο, θα δώσει το Μινασίδη στο τρίποντο. Αυτός θα δώσει παίκτη, ο οποίος με ένα δεξί φλότερα θα στοχίσει και ο Σμυρλής θα πάρει το rebound, το οποίο τρέξει τον εμφυδιασμό. Σμυρλής, Ζόγκου, θα πάρει την baseline ο Ζόγκου, Τσαντεκίδης, Τροφίδης είναι μόνος του, θα πάρει την μπάλα, αλλά τον πρόλαβε στο close out ο Μινασίδης. Πολύ ωραία πάση στο Τροφίδης Τσαντεκίδη, ο οποίος θα ευστοχίσει. Σιδερίδης παίρνει την μπάλα. Θα σταματήσει για στάρ για τρεις μόνος του, θα στοχίσει, Μινασίδης θα πά. Αλεξανδρίτης για 2, θα ευστοχίσει. 2-2, ισοφαρίζει οι Lockers. Τροφίδης, περνάει γρήγορα το κέντρο, θα ψάξει να βρει το συμπέκτη με το 18 τον Παδόπουλο, θα γίνει το λάθος. Τσαντεκίδης θα στώσει την κατοχή. Ένα σουτ για 3, άσχο τους Μηλί, Τσαντεκίδης το rebound και καλάθι. Δεν έκαναν καλά box-out εκεί οι Lockers. Βρίσκει μόνο στο Τσαντεκίδη στην καρδιά της ρακέτας. Με το νούμερο 11 τώρα ο Γεωργίου. Θα ψάξει ο Αλεξανδρίδη, αλλά θα βγει μπροστά ο Παπαδόπουλος και βγάλει την μπάλα έξω. Εντάξει, δεν είσαι τόσο βόδι. Έτσι θα πάρει την μπάλα ο Σιδερίδης, θα δώσει τον Αλεξανδρίδη όπως θα παίξει με πλάτη. Θα κάνει ένα fade away, θα στοχίσει και με τον Πέρμα Παπαδόπουλος όπως θα δώσει γρήγορα στη Σμύρλη. Σμύρλης θα περάσει στο κέντρο, θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει κακό τελειώμα με την κόρυμπα του Παπαδόπουλου. Θα στοχίσει και από την σειρά του και με την κόρυμπα του Γεωργίου. Ρόμπερς θα αποφύγει τον Παπαδόπουλο. Γεωργίου, Σιδερίδης για 3. Θα στοχίσει εμβιασμό, 5-4 μπροστά οι Lockers. Και τώρα η μπάλα στα σίγουρα χέρια του Τροφίδη, ο οποίος θα ξεκινήσει την επίθεση στην ομάδα του. Ζόγκου θα περάσει από τον Σιδερίδη, μια δύσκολη προσπάθεια, θα ευστοχίσει πάνω στον Σπύρου. 5-6. Αλεξανδρίδης πετάει την μπάλα μπροστά. Σπύρου, ένα σουτ για 2 πάνω στον Τροφίδη, θα απαντήσει με τη σειρά του. Και τώρα ξανά στην επίθεση η SKG Sonics με τον Ζόγκου να περνάει το κέντρο. Θα πάρει το screen, θα δώσει τον Τροφίδη. Αυτό θα ψάξει το Τσαντεκίδη, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα του. Θα κάνουν το λάθος Sonics και τώρα έχουν ευκαιρία οι Lockers να ανεβάσουν τη διαφορά. Σιδερίδης θα πάρει το σκηνό Αλεξανδρίδη. Σιδερίδης, πολύ όμορφη πάσα στον Αλεξανδρίδη, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι. Ζητάει και το φάουλ. Τζόγκου τώρα ανεβάζει τα κοίτα για την ομάδα του. Τζόγκου θα κάνει το spin, αλλά θα κάνει βήματα πολύ συνταγμός του διαιτητή. Σήκωσε σταθερό. Σιδερίδης τώρα, περνάει το κέντρο. Θα αφήσει την μπάλα στον Γεωργίου. Αλεξανδρίδης δεν θα δώσει μπάλα Σπύρου, θα πάει μέχρι μέσα. Πάσα στη weak side, Γεωργίου. Θα χάσει λίγο της μπάλας από τον Σπυρλή, ο οποίος θα πάρει και την μπάλα τώρα. Και στην επίθεση Sonics θα περιμένει τους παίκτες του Σπυρλής. Θα αφήσει την μπάλα στο Τροφίδη, ένα σουτ για τον Τροφίδη. Άστοχο, αμυντικό rebound του Μινασίδη. Και τώρα ο Σπύρου κατεβάζει την μπάλα. Αλεξανδρίδης. Αλεξανδρίδης πάει μέχρι μέσα, θα βρει το Σπύρου. Σουτ για 2 από το Σπύρου, άστοχο. Θα πάρει έξω rebound, αλλά με φάουλ ο διαιτητής, καθώς κράτησε τον Τροφίδη. 9-6 το σκορ στα πρώτα 4 λεπτά του παιχνιδιού. Υψηλό σκορ για τις δύο ομάδες, έχουν μπει ζεστές στο παιχνίδι. Ζόγκου θα δώσει τον Τροφίδη. Τσαντεκίδης Θα δοκιμάσει για 3 και θα ευστοχίσει προς τον Σπύρου. Ο Σπύρου δεν ήξερε να σουτάρει και δεν έπαιξε καλή άμυνα στην περιφέρεια. Ενώ τώρα θα απαντήσει ο Αλεξανδρίδης με αυτό το drive. 11-9 προηγούνται οι Lockers. Μιγλής. Θα δώσει την μπάλα του Τσαντεκίδη. Τζόγκου. Θα βρει τον Τσαντεκίδη στη ρακέτα. Μπροστά στον Αλεξανδρίδη θα ευστοχίσει 11 όλα. 5,5 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Σιδερίδης θα δώσει το Σπύρου, πάνω στο τροπίδι θα ευστοχίσει με τη σειρά του. 13-11. Τζόκου πετάει την μπάλα μπροστά στον Τσαντεκίδη, ο οποίος με αυτό το δεξί τελείωμα θα ισοφαρίσει 13 όλα. Σιδερίδης θα πάρει το σκιάτο τον Αλεξανδρίδη, θα χάσει μπαλατροφίδι. Τσαντεκίδης τρέξερ με τη διαδοχή της SKG. Θα βρει το Σμυριλή Πολίων, θα κάνει ρακέτα που θα πετύχει το καλάθι και φάουλ για την ομάδα του, φάουλ το οποίο έκανε ο Γεωργίου για τους Lockers. Ετοιμάζει να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή και θα ευστοχίσει Μυρλής, 13-16. Αλεξανδρίδης θα δώσει Σιδερίδη. Σιδερίδης θα πάρει screen. Θα δώσει τον Αλεξανδρίδη. Αλεξανδρίδης θα δώσει την μπάλα, θα πάει με τον Στατεκίδη πάνω του και θα κερδίσει το φάουλ του και να εκτελέσει 2 βολές. Και έχουμε time out που παίρνουν οι Lockers. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο κλειστό της 10. Ο Αλεξανδρίδης θα σε πίσω την βολή. Θα στοχίσει τη δεύτερη βολή ο Αλεξανδρίδης, 15-16, μειώνει διαφορά οι Lockers στον πόντο. Τζόκου θα δώσει την μπάλα στη Σιβένα, αυτός του Σμιγλή. Θα χάσει το έργο της μπάλας, θα βρει τον Τσαντεκίδη, ο οποίος θα γυρίσει από αριστερά, θα κάνει την προσπίση και θα στοχίσει αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια με υποψία φαουλ κιόλας. Κράτησε την ισορροπία του και ευστόχισε. Σιδερίδης θα βρει την μπάλα, θα βρει τον Σπύρου. Αλεξανδρίδης, Μινασίδης θα κλειστεί, θα κάνει το λάθος, όπου θα κλέψει την μπάλα, τρέξει τον εφηδιασμό, είναι μόνος του Τσαντεκίδης, προσπάθησε να κάνει το follow αλλά δεν είναι ισορροπία, παραμένει το 18, Σιδερίδης θα τρέξει τον εφηδιασμό, Σιδερίδης μέχρι μέσα θα στοχίσει, Σιβένας στο rebound, Σιβένας στο Τσαντεκίδη, όπως τη στοχές με το δεξί χέρι και αμυντικό rebound του Αλεξανδρίδη, σειρά για τους Lockers τώρα να τρέξει τον εφηδιασμό. Σιδερίδης θα βρει στη βουλξιά του Μινασίδη, δεν θα σουτάρει αυτός. Ξανά Σιδερίδης. Θα δώσει την μπάλα στον Γεωργίου, ένα σούτ για τον Γεωργίου, άστοχο. Αμυντικό rebound Τσαντεκίδη. Μυρλής με την μπάλα. Θα δώσει το τροφίδι, ένα σούτ για 3, θα αστοχίσει. Και αμυντικό rebound του Σπύρου. Σιδερίδης με την μπάλα. Θα δώσει στο Γεωργίου, ένα σούτ για 3 από τον Γεωργίου. Θα στοχίσει, η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι εδώ. Και το rebound το πάρει ο Τσαντεκίδης. Ζόγκου γρήγορα θα δώσει Μυρλή. Λιγότερα από 3 λεπτά για τη λήξη περιόδου. Μυρλή σε ένα σούτ στον εμφυδιασμό, θα στοχίσει. Τσαντεκίδης στο rebound, θα στοχίσει 15-20. Τσαντεκίδης ο οποίος έχει πετύχει πολλά καλάθια μετά από το θετικό rebound. Μινασίδης θα επιτεθεί στο Σιβένα. Θα κάνει το reverse layup με δεύτερη προσπάθεια, θα στοχίσει 17-20. Σιβένας τώρα περνάει το κέντρο. Τζόγκου για 3, θα στοχίσει ο Αρτέμις Τζόγκου, 17-23. Για να δούμε αν θα καταφέρνουν οι Sonics να κρατήσουν αυτή τη διαφορά μέχρι τη λήξη περίοδου. Αλεξανδρίδης θα βρει τον Σπύρου. Αλεξανδρίδης θα πάρει το σκιάν του Σπύρου. ένα σούτ για 3, θα στοχίσει μπροστά στον Αρτεμιζόγκου και το ριμπάουντ τον Πάρος Μυρλής και θα επιστρέψει την μπάλα στον Σιβένα. Ο οποίος πετάξει την μπάλα μπροστά, Ζόγκου, πολύ όμορφη μπάλα στον Τζαντικίδη, θα στοχίσει ο ίδιος στο rebound και θα πετύχει το καλάθι, 17-25. Έχουν κάνει ένα μικρό σερί οι SKG Sonics. Σιδερίδης, θα πάρει πια τον Αλεξανδρίδη. Θα βρει το Μινασίδη, θα πάει μέχρι μέσα προς το Σιβένα, θα στοχίσει και ο Τοβίτς θα βγάλει την μπαλά έξω, ο καθώς δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Να σου πω, να σας αφήσω τη σχολεία του Μόρου στον Κάγκα. Θα κλέψει την μπαλά ο Σιβένας στον εμπληδιασμό τώρα με τον Ζόκου, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση με αυτό το αριστερό lay-up, 17-27. Ανέβασαν τη διαφορά στους 10 από τους Sonics και νέο λάθος τους Lockers με τον Σπύρου. Έχουμε αλλαγή, δεν έχουμε αλλαγή, επιστρέφει ο Σπύρου. Τροφίδης, θα βρει το Σμυρλή. Θα αποφύγει τον Αλεξανδρίδη, θα πατήσει δυνατά και θα ευστοχίσει το δεξικέρι, 17-29. Αλεξανδρίδης τώρα, περνάει το κέντρο. Θα γυρίσει το Μινασίδη με το δεξί χέρι, θα στοχίσει από το κεντρικό διάδρομο ο Πέτρος Μινασίδης. 19-29, 55 θα ρωτάει τη λήξη της πρώτης περίοδου. Μυρλής, Τσαντεκίδης, ένα σούτ για 3, θα στοχίσει. Ο Σπύρου θα πάρει το rebound από την πίστη του τόπου. Και τώρα Γεωργίου. Γεωργίου θα δώσει το Μινασίδη, αυτό στον Αλεξανδρίδη, ο οποίος θα πάει μέσα στη ρακέτα με την βάλει τον Τροφίδη. Δεν υπήρχε ότι ο Τροφίδης θα μπορέσει να σπρώξει τον Αλεξανδρίδη και πολύ εύκολα έκανε το 19-18 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Βλέπει θα πάνε σε μια μεγάλη επίθεση Sonics. Μιλής με το Μινασίδη πάνω του παραλίου, να κάνει μπάλα, Τροφίδης. Τελικά ο Μινασίδης, 2 δευτερόλεπτα. Γεωργίου στο 3, στη λήξη του χρόνου θα στοχίσει. Λήξη της πρώτης περίοδου 21-29. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο 10. Σιδερίδης είναι επαναφορά. Θα δώσει την μπάλα στον Καρυπίδη. Αυτός θα βρει τον συμπέκτη και ο Μινασίδης θα κερδίσει καλά και φάουλ. Έχει το δικαίωμα να εκτελέσει συμπληρωματική βολή ο Πέτρος. Μινασίδης θα στοχίσει τη βολή. Η κατοχή περνάει στους Sonics. Αρτέμις τώρα περνάει από το κέντρο. Θα δώσει Τσαντικίδη. Αυτός το συμπέκτο με τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα στοχίσει από το έλβο. 20-29 παραμένει το σκορ. Σιδερίδης τώρα περνάει το κέντρο. Το νούμερο 11 ο Γεωργίου. Μινασίδης, ξανά Γεωργίου, ένας για 2, άστοχο και αμυντικό rebound του Κωνσταντινίδη. Η κατοχή περνάει στους Sonics. Τροφίδης αφήσει την μπάλα στον Αντέμι. Ζόγκου θα δώσει τον Τροφίδη, ο οποίος θα τσάξει στον Κωνσταντινίδη αλλά δεν περιμένει την πάσα. Θα γίνει λάθος του Sonics. Έχουν ευκαιρία οι Lockers να μειώσουν κι άλλη διαφορά. Με το Σιδερίδη να ξεκινάει την επίθεση στην ομάδα του. Θα δώσει την μπάλα στον Αλεξανδρίδη, θα ξαναπάρει. Σιδερίδης, Γεωργίου, πολύ όμορφα στον Καρυπίδη, όπως θα στοχίσει. 25-29, μειώνει διαφορά στους 4 οι Lockers. Σιβένας θα αφήσει την μπάλα στον Τεκίδη. Θα κρατήσει την μπάλα παρά τη βοήθεια του Καρυπίνη και θα στοχεύει στον Τεκίδη σε μια πολύ όμορφη προσωπική ενέργεια. 25-31. Γεωργίου, Καρυπίνη με τον Σιβένα, θα γυρίσει και θα εστοχίσει. Εκμεταλλεύεται το μισμάτς απέναντι στο πρωταθλήσιμο playmaker των Sonics. Αντέμψε την μπάλα. Θα δώσει ο Τροφίδιος, ο Μεσοβοφίγιος με την μπαλό του, Σιβένας ένας φιλιάδι από το corner. Άστοχο, Σιδερίδης το rebound. Θα αφήσει τον Αλεξανδρίδη. Αλεξανδρίδης μέχρι μέσα, θα χάσει λίγο της μπάλας από τον Κωνσταντινίδη. Η κατοχή μένει για τους Lockers. Καρυπίδης θα κρατήσει την μπάλα. Ένα του διαδιάστρο στο rebound και θα στοχίσει. Θα κερδίσει το φάουλ με τον νούμερο 7 ο Σλογίδης. Σαντεγκίδης θα δώσει την μπάλα του Τροφίδη. Ο Τροφίδης θα πάρει το screen, θα μείνει μόνο στην περιφέρεια. Θα στοχίσει, Σαντεγκίδης στο rebound. Θα πατήσει δυνατά και θα στοχίσει. 29-33. Σιδερίδης τώρα περνάει το κέντρο. Θα δώσει στον Γεωργίου, τον Κωνσταντινίδη Γεωργίου, πάσα έξω Σιδερίδη, ξανά Γεωργίου, θα γυρίσει και θα στοχίσει πάνω στη Σιβένα. 31-33, 7 περίπου λεπτά για τη λήξη του πρώτου χρόνου. Τζόκου μέχρι μέσα, θα τελειώσει το αριστερό και θα στοχίσει. Οι Λαχτές το λοιπόν να δώσουν Αλεξανδρίδη, ευνηδιασμό οι Lockers, Αλεξανδρίδης, Γεωργίου, Καρυπίδης, θα στοχίσει Μινασίδης το λοιπόν όμως. Γεωργίου θα στάρει, Αλεξανδρίδης, πολύ όμορφη πάσα στο Μινασίδη όπως θα στοχίσει. Σιδερίδης τώρα κατεβάζει την μπάλα. Σιβένας. Θα δώσει στο Ζόγκου, ένα σουτ για 3. Θα πατήσει 2 στα 2 του Αντώνη Ζόγκου, 30-36. Αλεξανδρίδης θα περνάει το κέντρο. Θα δώσει την μπάλα στον Γεωργίου, ένα σουτ για 2 προς τον Κωνσταντινίδη. Θα εστοχίσει. Θα πληρώσει την Καλαριάνο Κωνσταντινίδης. Σιβένας θα κερδίσει το φάουλ από τον Καρυπίδη και θα γίνει και αλλαγή. Θα μπει με το νούμερο 18 ο Παπαδόπουλος και θα βγει ο Τροφίδης. Τσαντεκίδης, ο Τσαντεκίδης θα στοχίσει εξ επαφής, αμυντικό rebound από τον Αλεξανδρίδη. Με υποψία βημάτων, θα στοχίσει ο Παπαδόπουλος, Ζόκου, τρέξει τον ευνηδιασμό Αρτέμις, Τσαντεκίδης, Αρτέμις, θα στοχίσει, Μινασίδης στο rebound, θα χάσουμε στην μπάλα από τον Τσαντεκίδη και θα αναγκαστεί να κάνει το φάουλ. Άλλο φάουλ και χαμηλά, η κατοχή είναι η επαναφορά από την baseline. Ζόγκου στην επαναφορά, θα βρει τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα στοχίσει ο ίδιος το rebound, με δεύτερο θα στοχίσει, 30-38, κρατάνε ένα ισχνό προβάδισμα οι SKG Sonics. Γεωργίου, θα βρει τον Καρυπίδη, μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια, η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι, Μινασίδης το rebound, θα στοχίσει, και ο Σιβένα στο rebound. Το πιέζει ο Μινασίδης, θα τον αποφύγει ο Σιβένας. Σιβένας θα βρει τον τεκίδε, ένα σούτ για 2 από τα 5 μέτρα, άστοχο. Αλεξανδρίδης καθαρίζει το rebound, θα αποφύγει και τον Ζόκου και τον Κωνσταντινίδη. Αλεξανδρίδης με την μπάλα, πάει μέχρι μέσα, ένας με όλους, καλά και βάλει τον Αλεξανδρίδη σε μια προσωπική ενέργεια. Από τη μία μπασκέτα στην άλλη, σε ένα coast to coast, όπως λέγει ο Μάρκος Μπασίδης. Και έχουμε ένα time out, μια μικρή διακοπή και ας πούμε σε λίγο. Επιστρέφουμε το παιχνίδι με τον Αλεξανδρίδη να ετοιμάζεται να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή και την ευκαιρία να ισοβαρίσει το παιχνίδι μετά από αρκετή ώρα για τους Lockers. Θα αστοχίσει, σώμα το rebound. Περιμένει την παίκτες του. Θα πάρει τους Κωνσταντινίδη, Ζόκου, Τσαντεκίδης, Σιβένας, ένας για τρεις. Θα στοχίσει από πολύ μακριά, παλεύει ο Ζόκου να σώσει την κατοχή, αλλά δεν θα τα καταφέρει. 4 και 20 την λήξη του πρώτου μηχρόνου, 30 στα 38, έχουν κάνει το comeback οι Lockers. Τώρα την έχει ο Μινασίδης. Θα δώσω στον Αλεξανδρίδη, που κάνει μια πολύ μεστή εμφάνιση, πολύ καλός σήμερα ο Αλεξανδρίδης. Σιδερίδης για 3 θα στοχίσει, Τσαντεκίδης θα δώσει Σιβένα, ο οποίος θα βρει εξαιρετικά τον Παπαδόπουλο και θα πετύχει το καλάθι 30-40. Πολύ όμορφη πάσα από τον Σιβένα. Σιδερίδης θα την μπάλα, Καρυπίδης τον Κωνσταντινίδη, θα γυρίζει από αριστερά, θα κερδίσει το φάουλ και θα πετύχει για το καλάθι 30-40. Καρυπίδης θα ασοχίσει πραγματική πολύ, άλλη μια ευκαιρία που κάνουν εδώ οι Lockers να σφαρίσει το παιχνίδι. Ζόκου ξεκινάει την επίθεση για τους Sonics. Με το Σιδερίδη θα πάει μέχρι μέσα, πολύ όμορφο stride shot, διούν βήματα ο διαιτητής. Γεωργίου θα δώσει τον Καρυπίδη που θα πάει μέχρι μέσα και θα πετύχει το καλάθι πάνω στη Βένα. Και μετά από ώρα μπροστά οι Lockers, 41-40. Την πάνε στο μισμά του Σιβένα οι Lockers, εκμεταλλεύονται το χαμηλό κορμί του. Τσαντεκίδης τώρα είναι μόνος του στο τρίποντο, το σουτάρι, θα στοχίσει, Ζόγκου το rebound και θα εστοχίσει προς το Σιδερίδη, ενώ φαίνεται να χτυπήσει εκεί ο Σιδερίδης μαζί με τον Καρυπίδη, μαζί με τον Γεωργίου, συγγνώμη. Λούκα θα είναι εντάξει. Δεν ήταν κάποιο δυνατό χτύπημα, απλά συγκρούστηκαν. 3 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη πρώτου χρόνου, 41-42. Σιδερίδης πάει από την baseline, Μινασίδης έξτρα πάσα στον Αλεξανδρίδη, άστοχο. Τσαντεκίδης στο rebound, Ζόκου τρέξει ευνηδιασμό. Μέχρι μέσα θα στοχίσει, Τσαντεκίδης στο rebound και θα ευστοχίσει 40-44. Σιδερίδης θα κάνει στο back, ένα shoot για τον Σιδερίδης και θα απαντήσει 44-44. Ο Παπαδόπουλος θα αφήσει την μπάλα στον Σιβένα. Αρτέμις θα πατήσει δυνατά σου για 2 άσοχο, Τσαντεκίδης θα παλέψει το rebound. Η μπάλα καταλήξει στα χέρια του Γεωργίου. Σιδερίδης θα πάρει την μπάλα στο τρίποντο, ένα σουτ για 3, θα στοχίσει στη φορά. Όσο Αρτέμις θα πετάξει την μπάλα του Τσαντεκίδη, αυτός τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος θα δεχτεί ένα θεαματικό μπλοκ από τον Αλεξανδρίδη και θα κερδίσει και την κατοχή οι Lockers μετά αυτό το πολύ όμορφο μπλοκ. Παραμένουν 44-44. 1 και 55 για τη λήξη του πρώτου χρόνου. Σιδερίδης τώρα περνάει το κέντρο. Θα πάει το σκέτο του Σπύρου, Σιδερίδης. Θα τον ψάξει στο post, μαζί με τον Ζόγκου, θα εστοχίσει του Σπύρου. 46-44, ξανά προς τα Lockers. Αρτέμις τώρα με την μπάλα. Θα πατήσει δυνατά, δεν θα στάρει. Θα δώσει το Τεκίδη. Με αντίπαλο τον Σπύρου. Θα ειστοχίσει το Τεκίδη για την προσπάθεια και θα ισοφαρίσει 46-46. Σιδερίδης τώρα περνάει το κέντρο. Σιδερίδης θα κάνει το λάθος, ο Αδόπλος θα κλέψει και φέξει τον ενδιασμό και θα πετύχει το καλάτι. 46-48. Σιδερίδης θα δώσει μπάλα στον Καρυπίδη, ο οποίος παίζει τον με τον Σωτινίδη. Καρυπίδης έξω ο Σιδερίδης, σουτ για 3. Θα εστοχίσει ξανά ο Σιδερίδης, 49-48. Λίγο τα πάνω του για τη λήξη του πρωτομικρόνου. Σιβένας από μακριά θα πατήσει ο Σιβένας, δεν θα καταφέρει να πατήσει. Σιδερίδης στο rebound. Θα δώσει στον Γεωργίου, από τον Σπύρου. Μέχρι μέσα στο Σπύρου, θα δεχτεί ένα μπλοκ, δεν θα δεχτεί μπλοκ. Θα παίξει πάνω στη Βένα, θα χάσει και θα χάσει τον Νότις Μπάλας. Η κατοχή μένει για τους Sonics, οι οποίοι θα έχουν τελευταία επίθεση του πρώτου χρόνου. Θα έχουν ευκαιρία να περάσουν μπροστά. Σιβένας τώρα θα πάρει το σκριν από τον Σταδεκίδη. Δεν θα στάρει, Κωνσταντινίδης μέχρι μέσα. Ζόκου, άλλο ένα τίποτα τον Αρτέμι Ζόκου. Θα στοχίσει αυτή τη φορά. Τσαντεκίδης, αλλά rebound, θα στοχίσει Παπαδόπουλος. Θα εξοχίσει αυτό το bootback μετά το χαμένο, τη χαμένη προσπάθεια του Τσαντεκίδη. Και έχουμε λήξη του πρώτου μηχρόνου. 49-50. Προηγούνται οι Sonics, οι οποίοι έκαναν μια διαφορά 10 πόντων, αλλά δεν κατάφεραν να την κρατήσουν. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο πιστό γήπεδο της 10. Η πρώτη επίθεση είναι για τους SKG Sonics, με τον Ζόγκου να έχει μπάλα, να παίρνει και τον Τεκίδη. Τροφίδης θα περάσει τον Μινασίδη, εξαιρετική πάση του Τεκίδη και καλάθι. 49-52 προηγούνται οι Sonics. Σιδερίδης τώρα θα δώσει πάνω στον Αλεξανδρίτη. Αυτός ο Καρυπίδη θα κερδίσει το φαλό του Τροφίδη. Θα στοχίσει την προσβολή. Θα στοχίσει την δεύτερη Αλεξανδρή στο rebound. Αλεξανδρής μέχρι μέσα, θα πατήσει τα τακιά, θα στοχίσει. 51-52. Τσαντεκίδης, Τροφίδης. Και απαιτεί το καλά της Τσαντεκίδης. Αλεξανδρίδης θα πάρει σκάτω τον Καρυπίδη. Θα στοχίσει, ξεπαθεί το Σπύριο. Τσαντεκίδης θα πάρει το rebound και κερδίσει το foul. Επίδες τώρα ο Ζοκ ξεκινάει. Έχει την μπάλα, θα πατήσει να τα μετά το σκύλ του Σαντεκίδη, ο ίδιος το rebound και θα εστοχίσει. 51-56 περίπου της Sonics. Σιδερίδης θα πετάξει μπάλα μπροστά για τον Καρυπίδη, θα κλέψει μπάλα με τον Παπαδόπουλος. Σμιλής κρατάει την μπάλα, θα βρεθεί μόνο στο τρίποντο και θα εστοχίσει. 51-59. Σιδερίδης τώρα την μπάλα. Μινασίδης θα περάσει το Παπαδόπουλο. Θα στοχίσει της επαφής. Τσαντεκίδης θα στοχίσει την κατοχή. Πολύ όμορφη πάσα στον Ζόκου, αυτός τον Παπαδόπουλο. Θα στοχίσει την επαφή, θα βοηθεί το Σπύρο, πίσω πάρει το rebound. Καρυπίδης, θα κερδίσει ο Φάλτος Μύρλη. Το φάλτο που γίνεται χαμηλά. Έξυπνος Μύρλης εκεί έκανε το φάλτο για να σταματήσει τον εμφυδιασμό των Lockers. 7:53 τη λήξη της ίδιας περίοδου, έχουν ξεκινήσει ζεστά οι SKG Sonics. Έχουν κάνει ένα μικρό σερί και έχουν πάει διαφορά στους 8 πόντους. Σιδερίδης, Αλεξανδρίδης με τον Χατζαντακίδη, θα γυρίσει το δεξί, θα συνεχίσει. Χατζαντακίδης στο rebound. Μύρλης στον μπάλα. Κράτει κατοχή, θα δώσει τον Ζόκου, ο οποίος θα παραλίγο να κάνει το λάθος, να χάσει την μπάλα του Αλεξανδρίδη. Η κατοχή μένει για τους SKG. Και έχουμε αλλαγή, θα επιστρέψει στο παιχνίδι του Γεωργίου και θα πάρει θέση του Σπύρου. Παπαδόπουλος, Σαντεκίδης θα χάσει την μπάλα από τον Μινασίδη. Μινασίδης θα στοχίσει προς τον Σμικλή, αλλά θα πάρει στο rebound. Θα κάνει τελικά το λάθος ο Μινασίδης, θα κλέψει τον μπάλα ο Σμικλής, ο οποίος θα έχει ευθυνδιασμό και θα κερδίσει το φάουλ από τον Γεωργίου. Θα ευστοχίσει πολύ όμορφα το Τερεκίδη. 50-61, βάζει διαφορά στους 10. Αλεξανδρίδης θα δώσει την μπάλα. Αλεξανδρίδης παραλίγο να κάνει το λάθος. Πολύ όμορφη σπίν μου, θα ευστοχίσει το Τερεκίδη στο rebound. Και την ευκαιρία να βάζουν και άλλη διαφορά τώρα οι Sonics. Τροφίδης, Ζόγκου. Θα πατήσει δυνατά, θα στοχίσει, Παπαδόπουλος παλεύει το rebound, αλλά δεν μπορέσει να πιάσει την μπάλα. Σιδερίδης, Καρυπίδης, μέχρι μέσα θα δώσει το Μινασίδη. Αυτός έξω τον Αλεξανδρίδη, Γεωργίου, Καρυπίδης. Μπροστά στον Ζμιλή, θα στοχίσει με αυτό το αριστερό hook, 50-61, 6 λεπτά για τη λήξη της ίδιας περίοδου. Μιλήσει την μπάλα, θα τη δώσει τον Παπαδόπουλο. Πολύ όμορφη reverse τρίπλα και θα στοχίσει το δεξί χέρι. Σιδερίζεται την μπάλα. Γεωργίου θα δώσει την μπάλα στον Καρυπίδη. Δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει. 50-63. Ζόκου τώρα με την μπάλα. Θα πατήσει από τον τρίποντο, θα στοχίσει και με το rebound του Γεωργίου. Καρυπίδης θα ευστοχίσει, 5-63. Προσπαθούν να μειώσουν οι Lockers. Μύρλης με την μπάλα. Τροφίδης, Σμίγλης ξανά, φωνάζει το Ζαντεκίδη για πικερόλ. Θα σουτάρει για 3, θα στοχίσει και ο Σιδερίδης θα πετάξει την μπάλα στο Μινασίδη. Σιδερίδης κατεβάζει την μπάλα. Καρυπίδης μπροστά στο τροφίδι, θα στοχίσει και αμυντικό rebound του Σμίγλη, ο οποίος πετάει την μπάλα, αλλά θα χτυπήσει με το πόδι του ο Γεωργίου. Η κατοχή μένει για τους Sonics. Και έχουμε time out, μια μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out, 50-63 το σκορ, 5 λεπτά για τη λήξη της περίοδου. Ζόγκου θα αφήσει την μπάλα στον Τροφίδη, ο οποίος θα πάρει στους κύριων του Σαντεκίδη, ένα σούτ για τρεις Τροφίδη, θα ευστοχίσει. Τροφίδης ο οποίος είναι πολύ επικέντρος στην περιφέρεια. Όπως είναι και ο Σιδερίδης που έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του. Σιδερίδης θα δώσει πάνω στον Αλεξανδρίδη στο post. Μινασίδης θα κάνει το λάθος, Μινασίδης θα κλέψει. Δέχεται εμφυδιασμό, θα χάσει το ρόλο της μπάλας. Μινασίδης θα πάρει την μπάλα. Αλεξανδρίδης μέχρι μέσα, φτάσει στο κίνητο Ανδροφίδη, 59-66. Σμυρλίζει την μπάλα. Σμυρλής θα δώσει στον Παπαδόπουλο, ένα σούτ για 3 άστοχο. Ο Μινασίδης με περέτα στα πάρει την μπάλα. Θα αποφύγει τον Παπαδόπουλο, φέρει τον εμφυδιασμό, θα αλλάξει και στον αέρα, θα στοχίσει. Παπαδόπουλο στο rebound. Και στην επίθεση τώρα η Sonics. Ζόγκ του Τροφίδη, Τροφίδη στο Ψαδεκίδη, ο οποίος είναι μόνος για το διάδρομο και θα στοχίσει. 50-68 και διαφορά στους 9. Σιδερή του Λιβάλα. Περνάει το κέντρο, θα δώσει το Σπύρου. Σπύρου με τον Σμυρλή, θα δεχτεί τον μπλοκ. Σμυρλή θα πάρει και το rebound. Μετά την πάρει του Τζαδεκίδη. Όποιος θα στοχίσει στον εμφυδιασμό, 50-70 διαφορά στους 11 Sonics. Μινασίδης, Αλεξανδρίδης, θα δώσει τον Σιδερίδη. Όποιος θα πάρει τον Σπύρου. Σιδερίδης στην κουρτισιά θα ψάξει τον Μινασίδη, αλλά όπως θα βγάλει τον έξω. Και έχουμε αλλαγή, θα μπει ο Σιβένας στη θέση του Ζόγκου. Μινασίδης, Αλεξανδρίδης, θα πάω την baseline και θα κερδίσει το χώρο χαμηλά από τον Τσαντικίδη. Σιδερίδης δεν θα κάνει επαναφορά. Γεωργίου θα πάει μέχρι μέσα και θα πετύχει το καλάθι μπροστά στον Τροφίδη. Τροφίδης θα πάρει μπάλα. Τροφίδης, Σιβένας. Θα πετάξει την μπάλα στον Τσαντεκίδη, όπου θα κάνει το φλότερ, θα στοχίσει στο rebound και θα στοχίσει. Ο Τσαντεκίδης όμως είναι σταμάει από το σκοτά στη ρακέτα για την ομάδα του. Δεν μπορούν να βρουν λύση να τον περιορίσουν οι Lockers. 2 και 20, 60 το σκορ, Σιδερίδης με την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα στον Γεωργίου, όπου θα αποστάρει τον Τροφίδη. Γεωργίου, Σπύρου για 3. Θα απαντήσει 64-72 και ο Τροφίδης θα κατεβάσει την μπάλα και την ομάδα του. Τροφίδης θα δώσει στον Τεκίδη. Στη Wickside θα βρει τον Σμυρλή, ένα σούτ για 3 από τον Σμυρλή, άστοχο και ο Σιδερής θα πάρει τον rebound. Πετάει την μπάλα στον Γεωργίου, ένα σούτ για 3, άστοχο, επιθετικό rebound του Μινασίδη. Σιδερίδης, Αλεξανδρίδης, ένα σουτ για 3. Θα στοχίσει ο Τροφίδης, θα πάρει το rebound. Ένα σουτ για τη λήξη περίοδου. Μιλής με την μπάλα. Θα παίξει ο Τροφίδη, ένα σουτ για 3. Θα στοχίσει ο Τροφίδης, 64-75. Αλεξανδρίδης με την μπάλα. Προσπαθεί να επιτεθεί προς το Τσαδεκίδη, θα στοχίσει, Σμυρλής στο rebound. Δεύτερη εμφυδιασμό των Sonics, Σμυρλής. Ενώ φαίνεται να εκτυπήσει ο Αλεξανδρίδης. Στην άλλη άκρη του παρκέ. Θα γίνει αλλαγή, θα μπει ο Καρυπίδης και θα βγει ο Μινασίδης. Περιμένει να καταστεί το γήπεδο εκεί που έπεσε ο Αλεξανδρίδης. Η κατοχή μένει για τους Sonics. Ένα λεπτό ακριβώς για τη λήξη περίοδου. Είμαστε έτοιμοι για την επαναφορά. ο Παπαδόπουλος θα δώσει τον Τροφίδη, θα πιάσει την μπάλα ο Παπαδόπουλος, θα ψάξει τον Τεκίδη, θα κλέψει την μπάλα ο Αλεξανδρίδης και πολύ έξω να μετάξει την μπάλα πάνω στον Παπαδόπουλο. Σπύρου, Σιντερίδης, Γεωργίου θα δώσει την μπάλα στον Αλεξανδρίδη, ο οποίος θα στοχίσει, ο ίδιος rebound και θα κερδίσει το καράτη και φάουλ από τον Τεκίδη. Αλεξανδρίδης θα στοχίσει και στη συμπληρωματική βολή, 60-75, 37 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Σιβένας πιέζει τον Αλεξανδρίδη, θα δώσει μπάλα στη Μυρλή, αυτός του Τροφίδη, ένα μακρινό τρίποντο του Τροφίδη, άστοχο, ο Παπαδόπουλος το rebound και θα στοχίσει 67-77. Σιδερίδης τώρα Μάρτης κάτω του Αλεξανδρίδη, Γεωργίου, τελειώνει ο χρόνος, Σιδερίδης θα βρεθεί μόνο στη weak side, ένα σούτ για 3, άστοχο, ο Παπαδόπουλος στο rebound, Μυρλής, δεν θα αντιπαλωθούν αλλά δεν υπάρχει προσπάθεια, έχει λήξει ο χρόνος. 67-77, προηγούνται οι Sonics. Μια μικρή διακοπή και ψάχνουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο κλειστό γύρο της 10. Η πρώτη επίθεση είναι για τους Lockers με το Σιδερίδη να έχει μπάλα. Σιδερίδης, Σπύρου, Καρυπίδης για 3, προς τον Τροφίδη. Θα εστοχίσει ο Καρυπίδης ένα μεγάλο τρίποντο, 70-76 για να είναι δυνατά την τελευταία περίοδο του παιχνιδιού οι Lockers. Σιβένας τώρα, θα ψάξει την τροφή, θα κλέψει την μπάλα ο Γεωργίου μέχρι μέσα, θα στοχίσει και ο Παπαδόπουλος θα το rebound. Θα ψάξει ο Κωνσταντινίδη, ο Αλεξανδρίδης θα πετάξει την μπάλα έξω αφού χτυπήσει πρώτα πάνω στο σώμα του Κωνσταντινίδη και την κατοχή την έχουν οι Lockers. Σιδερίζει την μπάλα Γεωργίου, Καρυπίδης, ένα fade away με τα αριστερό χέρι θα εστοχίσει, άλλα μεγάλο καλά του Καρυπίδη, 72-77. Μείνω διαφορά γρήγορα στους 5 πόντους οι Lockers. Σιδένος την μπάλα, θα την αφήσει στον Τροφίδη. Τροφίδης θα πάρει στον Παπαδόπουλο και θα κερδίσει το φάουλ από τον Καρυπίδη. Λοιπόν, από έναν sideline, Σιβένας παντίθετος στην Τσαντεκίδη, θα πάρει το σκηνή αυτή τη φορά, ένα step back, shoot για 3, θα στοχίσει Σιβένας, σπίτι του rebound και τώρα τρέχουν οι Lockers του Καρυπίδη. Πολύ καλή άμυνα Σιβένα και το rebound το πάρει ο Τσαντεκίδης, θα αποφύγει το Σπύρου, Τροφίδης για 3 στον εμφυδιασμό, θα στοχίσει, αμυντικό rebound του Σιδερίδη. Αλεξανδρίδης θα τρέξει στο αριστογύβεδο, θα δώσει τον Καρυπίδη, θα αποφύγει τον Τεκίδη. Ο Σιδερίδης είναι μόνος του, δεν θα διστάσει να στάρει για 3, θα στοχίσει όμως το rebound. Σιδερίδης, Σιβένας, θα δώσει την μπάλα στον Τροφίδη, ο οποίος αποφύγει τον Γεωργίου, θα πατήσει ένα δάφτα στη τάρια για δύο, θα στοχίσει Παπαδόπουλος στο rebound και θα δεχτεί το φάουλ του Καρυπίδη. 72-77. Ο Παπαδόπουλος τώρα έχει ευκαιρία να εκδεύσει τη δεύτερη βολή. Θα στοχίσει, θα στοχίσει το rebound. Εξεπαθείς, θα στοχίσει. 70-79. Ανεβάζει ξανά για 47 πόντους η Sonics. Σιδερίδης, Σπύρου για 3 μόνος του, θα στοχίσει. Ζόγκου παλεύει με τον Καρυπίδη. Ζόγκου θα γίνει και σε αυτό το rebound, θα δώσει στο Σιβένα. Ζόγκου, Σιβένας ελεύθερος για δύο το κόρνερ, θα στοχίσει. Θα τεκίνησε τη φυλή στην Παλαμανθουσιαδινίδη. Παπαδόπουλος, Ζόγκου. Ζόγκου, ένα σουτ για δύο μεταπόδες, θα στοχίσει. Και ο Σπύρου θα πάρει το rebound. Αλεξανδρίδης περνάει το κέντρο. Γεωργίου, εξαιρετική πάση του Καρυπίδη που θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαδόπουλο και το δικαιωμένο εκτελέσει δύο βολές. 6:57 για την λήξη περίοδου. Στην όλη 70-79 μετά το 2-2, διαφορά στους 5 που ξανά. Ζόγκου τώρα περνάει το κέντρο. Θα πάρει τον Φεδεκίδη, θα βρει στη Γουλτσάη τον Σιβένα. Σιβένα σταματάει και ο Καρυπίδης θα τον αποφύγει. Θα ψάξει τον Φεδεκίδη. Ο Μινασίδης θα κλέψει πάλι και τρέξει τον ενδιασμό. Με τον Παπαδόπουλο του κυνηγάει και θα κερδίσει τον πάλι ο Μινασίδης. Ο Μινασίδης έχει δικαίωμα να εκτελέσει τώρα δύο βολές. Ενώ ο Ξεντινής θα δεχτεί τεχνική ποινή. Ο Καρυπίδης πάντα εκτελέσει την βολή για τεχνική. Θα στοχίσει στη βολή ο Καρυπίδης, 75-79. Μινασίδη στην πρώτη βολή, θα στοχίσει. Ετοιμάζει να εκτελέσει η δεύτερη ο Βολιόπετρος Μινασίδης. Θα στοχίσει τη δεύτερη και το rebound θα πάρει ο Τσετεκίδης. Μετά ο Περιπέτεια, καθώς πάρα λίγο να χάσει μπάλα τον Αλεξανδρίδη. Τον πιέζει ο Σιδερίδης. Σιδέρας αποφύγει τον Μινασίδη. Κωνσταντινίδης μέχρι μέσα. Θα στοχίσει και την μπάλα θα την βγάλει έξω ο Τσετεκίδης. Σιδερίδης. Θα ξαναπάρει πάλι τον Μινασίδη. Σιδερίδης. Θα βρει στη βοηθησάη του Γεωργίου. Μινασίδης. Σε ένα κρίσιμο σημείο οι Lockers και τώρα συνεχίζει ξανά η SKG Sonics. Καρυπίδη θα γυρίσει ένα. Θα κάνει βήματα. έχουμε time out, κάνουμε και διακοπή και φέρουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο επεισόδιο 10. Η επαναφορά είναι για τους Sonics, τους σκόρ 75-79. Περνάει το κέντρο ζώπου, θα αφήσει τη μύθλη. Το Φίτς θα πάει μέχρι μέσα, θα βλέπει τον Τινίδη. Θα στοχίσει στο κοντά, θα τεκίνει στο rebound. Κωνσταντινίδης θα χάσει την μπάλα από τον Ταλιπίδη. Μετά την μπάλα από τον Ασίδη. Ο Περιστοχής μπροστά στο Σμιτλή. Θα τεκίνει από εκεί τον Αλεξανδρίδη και θα κερδίσει το φάουλ. 5 λεπτά για τη λήξη του παιχνιδιού. Κλείσει την μπάλα, θα πάει στον Ταδίκη. Μιλή θα βρει και ένα δύσκολο καλάθι. Να τώρα κατεβάζει την μπάλα ο Γεωργίου. Θα βρει το Μινασίδη, ο οποίος θα στοχίσει από κοντά. Και θα βγάλει την μπάλα στον Ταδίκη της έξω. Θα βγει ο Μινασίδης και θα πάρει θέση στο Σπύρου για τους Lockers. Σιδερίδης, Αλεξανδρίδης, ένα σούτ για τον Αλεξανδρίδη. Θα ζητήσει 70-81, δεν διαφορά στους 3 οι Lockers. Ζόγκου πάει μέχρι μέσα, ένα σούτ για τον Τσαντεκίδη, από τα 5 μέτρα θα ευστοχίσει. Καταβάζει πάλι τώρα ο Σιδερίδης. Σιδερίδης για 3, θα ευστοχίσει. Τσαντεκίδης στο rebound, Τροφίδης, πάλι θα βάζει για τη Μίτλη. Θα πάρει και τον Τσαντεκίδη, θα αφήσει τον Τροφίδη. Τροφίδης θα πάρει και τον Τσαντεκίδη. Μυρλής. Ένα σουτ για τρίτος από τον Καρυπίδη, άστοχο. Και ο Αλεξανδρίδης θα πάρει το rebound. Θα κατεβάσει την μπάλα. 3,5 θα τη λήξη του παιχνιδιού, θα αποφύγει τον Τσαντεκίδη πολύ ωραία. Και θα εστοχίσει με το αριστερολέα από 80-83, διαφορά στους πόντους. Τροφίδης, Μυρλής, ξανά Τροφίδης, θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει κακή πάσα από τον Μυρλή. Άλλο ένα λάθος για τους Sonics. Σιδερίδης τον Ιβάλα. Γεωργίου, Σιδερίδης, θα παίζει πάνω στον Κωνσταντινίδη και θα κάνει βήματα. Πολύ καλή άμυνα από τον Κωνσταντινίδη, πολύ καλή βοήθεια. Τροφίδης. Τροφίδη, άστοχο. Τσαντεκίδης θα σπρώξει την μπάλα πάνω στον Ζόγκου. Τσαντεκίδης κοντά στη ρακέτα, θα στοχίσει. Αλεξανδρίδης στο rebound. Ο οποίος θα χάσει την μπάλα του Μίχλη. Μίχλη πιέζει τον Αλεξανδρίδη για να κερδίσει το φάουλ. Θα δώσει πάνω του Ζόγκου. 2 και 14 για τη λήξη του παιχνιδιού. Τροφίδης θα ξαναπάρει την μπάλα, ένα σούτ για τον Τροφίδη και θα πετύχει ένα χρήσιμο τρίποντο, 80-86. και time out από τους Lockers. Κάνουμε και διακοπή και θέλουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε μετά το time out των Lockers. 2 και 6 εντρίξουν νικιού, 8-86 το σκορ. Σπύρι τώρα θα δώσει την μπάλα στον Γεωργίου. Αυτό στον Σιδερίδη. Θα πάρει στον Αλεξανδρίδη. Σπύρου θα περάσει στο Δινίδη, πολύ όμορφη πάσα στον Αλεξανδρίδη, όπως πιστογείς της επαφής. Και ο Τσαντεκίδης θα πάρει την μπάλα. Μυρλής. Δεν καταβάνει μεγάλη επίθεση η Sonic. Μυρλής θα αφήσει την μπάλα στο Τροφίδη. Τροφίδης step side, δύσκολο σουτ, άστοχο. Τσαντεκίδης θα σώσει την κατοχή, αλλά ο Αλεξανδρίδης θα πάρει την μπάλα. Ο οποίος θα κάνει λάθος, Μυρλής, παρά λίγο να κλέψει, Σπύρου, Αλεξανδρίδης, θα σοχίσει. Πήρε το rebound και θα πετύχει το καλάθι, 80-86. Τροφίδης θα περάσει στο κέντρο. Τροφίδης με την μπάλα, θα δώσει στο Ζόγκου. Σμυρλής πάει μέχρι μέσα Σμυρλής και θα εστοχίσει, πολύ όμορφο καλάθι. Θέλω ένα μεγάλο τρίποντο οι Lockers για να ελπίζουν. Αλεξανδρίδης θα πάει μέχρι μέσα. Σπύρου για 2, θα στοχίσει. Τότε εκεί θα πάρει το rebound. Ζόγκου θα κερδίσει τον Αλεξανδρίδη. Θα εκτελέσει δύο βολές, θα δώσουν συμπληρωμένα τα μαλλικά. Ο Ζόγκου θα σωκίσει πρώτη βολή. Το άρτη μας δεν εκτελέσει τη δεύτερη και θα ευστοχίσει. 80-89, νεφαρά σε 7. Σιδερίδης, Μινασίδης, πάει στο drive, θα αποφύγει ο Τροφίδης και θα ευστοχίσει. 80-89, νεφαρά σε 5. Τροφίδης, Μιλής, θα βγει τους αντιβαλούς, θα κάνει, θα χάσει την μπάλα. Καρυπίδης για 3, θα στοχίσει. Μινασίδης στο rebound. Σιδερίδης ένα τρίποντο με step back, θα στοχίσει. Η μπάλα καταλήξει έξω μετά από τα χέρια του Καρυπίδη, του Μινασίδη, συγγνώμη. Μυρλής. Δεν θα κάνουν φάουλ οι Lockers, κάπου θα τελειώσει το παιχνίδι. 84-89, θα πάρουν μια μεγάλη νίκη η SKG Sonics. Καλό σου βράδυ.